την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών τιμά το ΚΕΘΕΑ Κύτταρο με δράσεις που πραγματοποιεί στην πόλη της Καλαμάτας, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει και να θυμίσει στους πολίτες τις άσχημες και βλαβερές επιπτώσεις που προκαλεί η χρήση των ναρκωτικών, τόσο σωματικά όσο ψυχικά αλλά και κοινωνικά. Στα πλαίσια αυτής της μέρας, το ΚΕΘΕΑ Κύτταρο Οξυγόνο διοργανώνει δύο δράσεις στην πόλη της Καλαμάτας. Το πρωί έγινε καθαρισμό της παραλίας από μέλη του θεραπευτικού προγράμματος και το θεραπευτικό προσωπικό. Και αυτή τη στιγμή κάνουμε μια ενημέρωση στην πλατεία της Καλαμάτας για τις δράσεις μας και για τη δουλειά που κάνουμε στο πρόγραμμά μας. Στις πολυάριθμες διοργανώσεις που πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στην πόλη της Καλαμάτας και ο αγώνας δρόμου των 5 χιλιόμετρων. Στις 2 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί στο προλημένα της Καλαμάτας αγώνας δρόμου σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας, το ΣΔΙΜ, και το Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα περίπου. Σας καλούμε να έρθετε να συμμετέχετε ή να στηρίξετε αυτή τη δράση. Και το μήνυμά μας είναι πάμε μαζί. Πάμε μαζί να φτιάξουμε σχέσεις επάνω σε υγιή πλαίσια για να στηρίξουμε ένας τον άλλον, για να κερδίσουμε τον αγώνα κατά των ναρκωτικών και κατά των εξαρτήσεων, για να χτίσουμε μια νέα ζωή πάνω σε νέες βάσεις.